sound. Σε λίγο ξημερώνει. Το επάνω πηγάδι έχει νερό. Σαν να κουνιούνται. Σαν να φωτίζει κάτι. Πολύ ωραία έχει από τότε που ακούστηκαν οι φωνές. Πρωτόγερε, πόσο θα κάμουν. Κινούνται. Έρχονται. Βλέπω τις λάδες. Συμπάθαμε Ζωράνα, αλλά τον έκλεισε ο πάγος τον άντρα σου τον Στεφανή τη χειρότερη ώρα. Και σε μέρος που δεν έχει τραγάνα, δεν έχει ανακρατήματα. Τέλειωσε. Δεν γλιτώνει αυτός, εγώ το λέω. Μόνο εσύ το λες. Άσε, θα δω μονάχος μου. Ο Θωμάς είναι. Για να βρει το Στεφανί, ξεπάγιασε. Αυτό μόνο βρέθηκε μαζαρί, πάνω στο νερό. Ξένε, πού είναι ο Τατάς, πού είναι ο πατέρας σου? Έφυγε τώρα, ξένε. Πάει. Είναι μακριά. Έφυγε ο Τατάς σου, ξένε. Είναι μακριά. Πώς έφτασες να το κρεμάσεις? Ο Τατάς μου με βοήθησε. έρχονται κατά εδώ. Σταυρόβλα επορία της επισκοπής. Ακόμα την πανούκλα κυνηγάς. Πεπέλη. Τι να κυνηγάω. Ευλόγησον. Άιντε. Κάντε και καμιά δουλειά. Φέτος δεν κατέβασαμε κρασί. Δεν κλαδέψαμε αμπέλι. Δεν βγάλαμε γρίπο στα βαθιά. Τι πανούκλα και ξεπανούκλα. Τελείωσε και πάει. Συγχωρέθηκαν. Όλο το βράδυ περιμένω να παραδώσει ο γυρωτάς. Και έχω βγάλει όξο όλη τη φαμίλια του. Και έχω ασβεστώσει και το σπίτι. Και έκαψα και τα φορητά όλα. Μόνο αυτός δεν πεθαίνει. Ο γυρωτάς από τα Χριστούγεννα που ξαναήρθε ήταν άρρωστος. Πού είναι ο Μάζαρης? Πού να είναι, στη Ζωρά να είναι. Τι είπαν? Δεν ήρθαν για μας. Για το Μάζαρη και τη Ζωρά να ήρθανε. Ενώσεις βλέπω. Καινούρια οικογένεια στα σκαριά. Τι γυρεύει ο Μάζαρης όλη την ώρα με τη μανούλα του ξένου? Τις κουβαλάει σαν λιγκάρια και αυτή τα ξεσαλιώνει. Δεν κάνει καλά που παίρνει το ξένο το παιδί. Θα έρθεις μέσα ή φοβάσαι? Δεν θα πεθάνω από αυτό εγώ. Πες τους να ξεπεφτούν. Νηφτείτε. Τι είναι οι σχήματοι, εδομήσατε το ναό? Τρουλέα είναι. Συνεπτυγμένοι δίχως χορούς. 4 ζώνες σταματικές? Δεν νομίζω. 3 με το ζόρι. Δεν έχουμε ύψους. Νάρθηκες, τέριγες. Λίγα πράγματα. Δεν σοβατήσαμε ακόμη έξω. Άντε, τραγούδι τώρα, τραγούδι! Όλα του παιδιού έτοιμα. Όλα. Εκτός από τα τσαρουχάκια του, τα έχει λιώσει. Τα καλογεράκια δεν φοράνε τσαρουχάκια. Φοράνε καλύγια και τους τα δίνει το μοναστήρι. Μα είναι ανάγκη να πάει το παιδί, κανενός δεν πήγε από το χωριό. Αυτό το παιδί δεν το κάνω ό,τι θέλω. Δεν έχω επάνω του εξουσία καμία. Αν ίσως εγκαταλειφθώ στην αρρώστια και στο θάνατο, θα ήθελα να έχει μέρος να χλύνει, μέρος να κρυφτεί. Τα παιδιά μας είναι σαν και εμάς. Ο ξένος δεν είναι όπως εμάς. Μα είναι. Ξέρεις τι λέει ένα τραγουδάκι. Να είχα τσιμπούρι στα μαλλιά, αν είναι να με φάνε τα σκυλιά. Ήταν ένας άνθρωπος εδώ μαζί σου και τώρα έφυγε. Είναι μακριά. Ο ξένος θα πάει στο μοναστήρι. Θα είναι καλά. Θα έχει άλλα παιδιά. Θα τρώει καλά. Θα το βλέπω. Θα είναι. Θα έχει. Θα το βλέπεις. Πάσχα και Χριστούγεννα. Θέλεις να πας? Δεν θέλεις. Θα σου έχω μια φορά το χρόνο ρουχαλά και γερά. Και να μην μαλώνεις με κανέναν. Τη μάνα σου να τη θυμάσαι. Και να μην τρομάζεις. Πιάνουμε κι αύριο. Είδες ευθεία ο Ευθυμάκης με γυμνό χέρι. Έλα, πάρε τον κανόνα. Όλα στράβωσαν. Ξένε. Ξενάκι. Με χάρουσες. Πάμε να κάνουμε τα χαρτιά, φίλε μας. Πάμε. Κοίτα να μην τη χάσεις ποτέ. Ένα μερμίγκι, ένα μερμίγκι. Τι λέει μωρέ! Εμένα ο Θεός, ποιος άλλος, ο Σατανάς! Το σκυμάται στη φωλιά του τώρα της Αργοστή. Λοιπόν, φέρτε πίσω το ψαλτήρι και έλα να τον του δώσω το Θεό το κάρι. Τις πρώτες 10 σειρές αύριο απ' έξω. Πώς νιώθει κανείς το θείο? Ναι. Το θείο από πολλές πλευρές κανείς το συλλαμβάνει. Τώρα άλλο θέμα με ποια προοπτική. Να μην έχουμε προοπτική. Μου φαίνεται τερατώδες. Τι εννοείς? Έρημη θα ήταν η ψυχή μου χωρίς ελπίδα. Μιχαήλ Βεάσκος, νοτάριος της Επισκοπής Αζιβών. Χαίρεστε. Θα δείτε τον Επίσκοπο? Όχι εγώ. Σεβαστέ, προσπίπτω, ελάτε. Ένας νομικός, ένας νοτάριος. Ο Τζαούσιος θέλει να δει τον Επίσκοπο αμέσως. Είσαι ο Αστράς, ο ξακουσμένος? Εγώ είμαι. Και από τι είμαι ξακουσμένος? Κάτι μαθαίνουμε. Κάποια πράγματα κι εμείς. Ενδιαφερόμαστε. Ξέρουμε και για το Ρήσιο, για τον Νυμφαίο, το Λιμοτσέρβουλο, τη Λίμνο. Πολλά ξέρεις, πολλά. Άιντε. Αποφάσισα να αντιμετωπίσω στεναρά το στασιασμό. Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν αγωνίστηκα για την ειρήνη. Εις άρωτρα τα ζιβίνας μετέβαλα και εις ανακρατήματα αναρριχητικών τα δώρατα. Τώρα η βασιλεία μου τον έσχατον αγώνα ηγόνιστε. Δώσε τιμιότατε επίσκοπέ μου, την πάσα συνδρομήν εις το φέροντα το παρόν πιτάκιον της βασιλείας μου και θα ανταμυφθείς γενναίος τα νυν και εις τον αιώνα. Βασιλεύς. Βασιλεύοντα. Βασιλεύση. Βασιλεύουση. Τι σημαίνουν όλα αυτά τώρα? Η προδοσία. Εξανέστησαν τάγματα τζαγραβολικά, μονοκάβαλοι, καστροφύλακες, διάφοροι. Και ποιοι είναι από πίσω? Σοπ. Ναι σου λέω. Και τι βοήθεια θέλεις από μας? Έχω εντολές σαφείς. Να οργανώσω την περιοχή αμυντικά. Και να στρατολογήσω διαφόρους. Ο οπλισμός έρχεται σύντομα. Αλλά απαιτείται κεφάλαιο. Έχω εξουσιοδότηση να μου μεταφέρετε το σύνολο των πιστώσεών σας προς τον Πατριάρχη στις δόσεις που καταβάλατε προηγουμένως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έγγραφο υπάρχει? Θα χρειαστεί οπωσδήποτε κάποια αύξηση για τη διατήρηση των υπαρχόντων σας. Αύξηση? Τι αύξηση? Και ποια υπάρχοντα? Για υφασματέμπορους μας περνάς. Με τα βίας οι χείρες και τα ορφανά δεν πεθαίνουν από την πείνα. Ξέρεις πόσο κόσμο βοηθάμε κάθε μέρα? Δίνεται από ό,τι βλέπω 200 χρυσά το χρόνο. Για όσο διάστημα κρατήσουν οι επιχειρήσεις, δεν νομίζω πως 500 χρυσά είναι πολλά. Δεν είναι δυνατόν. 500. Θέλετε μήπως να ενημερώσω τον αφέντη μου και βασιλέα ότι δεν μπορώ να κρατήσω την περιοχή στρατιωτικά? Να μην σας αποσχολώ περισσότερο. Σε 3 μέρες θα έρθω να παραλάβω τη συνδρομή σας, την πρώτη δόση για τη διατήρηση του καθεστώτος μας. Βασιλεύς. Βασιλευόνταν. Βασιλεύση. Βασιλεύουση. Άντε, γρήγορα! Είδε κανένα τον ηγούμενο? Όχι. Ο οποίος κατασκεύασε ένα τροχό. Έτσι θα αυξηθεί η παραγωγή. Επιτρέπεις, να σπίπτω. Τι είναι, παιδί? Δευτέρα σήμερα και χθες μετά τη λειτουργία και ως τον Εσπερινό περίμενα να πράταμε, να κάναμε δογματικά. Λοιπόν, παιδί, λέγε. Ανταυτού τρέχαμε όλη μέρα να σώσουμε φορτώματα με ψάρια που ήταν ξαφνικά να μην βρωμίσουν. Ναι, μας τα έφεραν αργά το Σάββατο. Αν δεν τα καπνίζαμε, θα βρώμιζαν. Τα γλιτώσαμε. Βεβαίως. Προλάβαμε. Παραλίγο να μην προλαβαίναμε, λοιπόν. Δεν προλάβαμε άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα πια. Βρώμισαν. Ποια, παιδί? Μέσα μου. Τι είμαι εγώ? Φίδι να πνίγω ποτί και η μυρμήγκη να καθαρίζω τα περβόλια από τα πεσμένα φρούτα. Λέγε, παιδί, λέγε. Έβρασα 2 μέρες μέσα στην αμαρτία. Έφαγα την γλώσσα μου. Όταν θα αγκαλιάσω τα γόνατά σου να κλάψω μαζί σου. Όταν μας έχεις για σκλάβους νύχτα μέρα να φυσάμε τα φυσέλα και να κόβουμε κοιλιές από παλαμίδες. Ξέρεις τι λέει το τυπικό πατέρα μου? Το ξέρεις. Κάθε μέρα εξομολόγηση και κάθε μέρα απορίες. Συγχωρέστε με, αδερφοί, που με σκοτεινή τύχη οδηγώ τη μοίρα σας. Με εμποδίζει να σοπάσω το δίκιο σας. Που βοά. Πλησιάστε, αδερφοί. Αν δεν σας εκατέβαζα την Κυριακή για τα φορτώματα, θα ήμουν άδικος σε τόσα στόματα. Και τώρα έφτεξα σε τόσες καρδιές. Όχι, δεν φταίς. Εμείς φταίμε. Τι νόημα έχει η οδηγία όταν δεν σου θυμίζουμε εμπράκτως πως την ακολουθούμε? Εμείς σε υποχρεώνουμε να είσαι αδιάβαστος και σκοτισμένος νύχτα μέρα. Λαχταρώ τα βιβλία μου και δεν μπορώ να τα πιάσω. Ούτε εγώ μπορώ. Ούτε εσύ. Ούτε εγώ μπορώ. Ξέρω τι φταίει. Φταίει ο στόχος. Εμείς είμαστε αδελφότητα. Δηλαδή μόνοι μας θελήσαμε να ενωθούμε σε μια βούληση του πράττοντος Θεού και των Αγίων Του. Υπάρχει μοναξιά στον άνθρωπο. Στο βαθμό που μετέχουμε των ανθρωπίνων, είμαστε φαινομενικά μόνοι μας. Αλλά όχι. Δεν θα καταργήσω την ομιλία επειδή δεν με συμφέρει. Δεν θα καταρακώσω το διάλογο επειδή έσφαλα. Ούτε θα λείψω από τα παιδιά μου επειδή με προσέβαλαν. Διότι δεν με προσέβαλαν. Είμαστε ένα κοπάδι που πάει να βάλει τάξη στον εαυτό του, αλλά όχι ως έτυχε. Δεν μας στένε οι αισθήσεις μας. Και δεν θα καταστρέψουμε το σώμα μας επειδή ανέτεια δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Θα ζήσουμε με το σώμα μας. Δεν θα πλησιάσουμε την άφατη τελειότητα, αλλά θα την οσφρανθούμε. Για να την οσφρανθούμε, δεν πρέπει να μυρίζουνε γύρω μας ψάρια. Είπα και λάλησα. Φεύγεις, ξένε. Θα φύγεις σε κατάλληλη στιγμή. Ή μάλλον κατάλληλη. Δεν είπαμε και πολλά τόσα χρόνια μαζί, έτσι. Αλλά εγώ δεν χρειάζομαι πολλά λόγια για να μάθω έναν άνθρωπο. Χειρίζομαι τη γλώσσα των οφθαλμών. Στα μάτια σου είδα ότι σκοπεύεις ένα βίο με περιπέτειες. Λάνει τα δύο. Γι' αυτό και εδώ ήσουνα μέσα σ' όλα. Κοίτα, ένα ερείπιο παραλάβαμε όταν πρωτοήρθαμε. Μια φιλόξενη στέγη για σκορπιούς και ερπετά. Φιλόπονα όμως αναμορφώσαμε τα ετοιμόρροπα. Και στο άχρηστο κέλυφος εμπνεύσαμε ζωή. 8 νερόμυλοι, 5 χωριά, 1000 ψυχές έχει τώρα η μονή της βεβαίας ελπίδος. Το σπίτι μας. Θα αποκτήσουμε και καράβι, κουμπάρα δικιά μας. Άκου, φεύγοντας μην πας κατευθείαν στο Δοξόμπους. Να περάσεις πρώτα από τη μαύρη αμμουδιά, να δώσεις αυτό το πουγγί στους αγιογράφους. Είναι χρήματα, υπόλοιπα, που στα οφείλω από τότε που ιστορίσανε το ναό. Αν δεν μείνεις στο χωριό σου, δούλεψε για μας τη σκάλα. Θέλουμε ανθρώπους. Αλλάζουν και τα πράγματα. Κοσμογονία συντελείται. Γίνεται ο ένας και μεγάλος πόλεμος. Ο ιερός. Δεν πρέπει να σου λέω τέτοια. Αλλά να πας άμα θες να προκόψεις τον γαστροφύλακα, να το ρωτήσεις. Σου έχω και συστατική επιστολή. Άντε τώρα, γεια σου, πιάσουμε. Εις ροή, Άγιος ο Θεός. Ενεργών, δια του Αγίου Πνεύματος. Πείσνωση, σάρξ και θυμός. Εντάξει, εντάξει, ξένε, ξενάκι, όλα καλά. Ευλόγησον. Κύριος. Τι τα θέλετε, τα στριφογυρίσματα, σάλεψε το κεφάλι μου. Αφού χτύπησα στην πέτρα. Πού είναι οι υποτακτικές σου? Γιατί τόσοι λίγοι δουλεύουν? Γέμισε στρατό εδώ πέρα. Φοβήθηκαν και έφυγαν. Εγώ δεν ξέρω από αυτά που λες. Φοβήθηκαν και έφυγαν. Να πάρεις άλλους εργάτες. Δεν θα σταματήσει το έργο. Σε μια εβδομάδα να κλείσεις και πίτου. Άσε τον πύργο και αργότερα. Δεν θα έχουμε αποθήκες για το χειμώνα. Καήκαμε. Δεν φεύγουμε πλέον από τη σκάλα. Σταθεροποιηθήκαμε. Θα έρχονται τώρα μεγάλα πλοία για τον ανεφοδιασμό μας. Αποθήκες θέλω. Αποθήκες, εντάξει. Θα καούμε άμα δεν πάω στο δεσπότη. Να του πω ότι έκλεισαν οι δουλειές. Τελείως. Τι θα κάνεις? Θα πας? Βέβαια θα πάω. Το γρηγορότερο. Να περάσω μόνο να ειδώ τα κατάστοιχα. Να μην του λέγω λόγια στον αέρα του ανθρώπου. Θες να ξαπλώσουμε? Δεν θέλεις? Θα αλλάξω την κατάσταση. Δεν θέλεις. Θέλω τον πρωτόγερο. Με λένε Μάζαρη, είμαι ο πρωτόγερος. Το χωριό μας έχει ατέλεια, δεν φιλοξενεί στρατό. Έχουμε ρέμπελο. Δεν ισχύουν οι νόμοι που ήξερες. Είμαι εδώ για να εισπράξω τους φόρους και τα τέλη για το δεσπότη. Για να πάρω έκτακτες εισφορές και ανθρώπους από το χωριό. Βάλτε βιγλάτορες έξω από το χωριό. Για ένας να πάει από τη λίμνη και να βλέπει κατά τη σκάλα. Είναι τέτοια η εποχή που δεν έχουμε τίποτα. Άμα θέλετε κανένα ψάρι. Έλα, ένας μονοκάβαλος. Έτοιμος και περιμένω. Αυτός ο πρωτόγερος παραβίασε διαταγή του βασιλέα του. Ύψωσε φωνή αντιλογίας. Και δεν είναι άρχοντας. Δεν είναι υποστατικός για να έχει το δικαίωμα. Αν ήταν στρατιώτης, του έπρεπε κεφαλική ποινή. Τώρα, κατέβα στον κούσπο. 3 μέρες στο δόκανο. Και 7 ραβδισμοί. Αφθαδίασες σε Τζαούσιο. Να η τιμωρία σου. Όχι φαΐ, μόνο νερό. Σε 3 μέρες σηκώστε τον. Έφυγε ο Ξένος. Είδες πως έφυγε. Νόμιζα πως θα αρπαχτεί με τους στρατιώτες για τον πατέρα του. Από το Δοξόμπους. Ήρθε στρατός και έφυγε. Πολύ. Πιο πολύ από εσάς. Γιατί τριγυρνάς στη σκάλα? Θέλω να ακολουθήσω τον καστροφύλακα. Θέλω να δω τον πρωταλαγάτορα. Έχω μια επιστολή από τον ηγούμενο. Περίμενε εδώ. Κόκαλο, Σεβαστέ προσφύτο. Ο μικρός είχε αυτό επάνω του. Από το Δοξόμπους είπαμε. Δοξόμπους. Πάρτε τον και ντύστε τον. Εντάξει. Προστασία! Έδιραν εμένα, χαλάνε το χωριό. Πήραν ομήρους, πήραν, στρατολόγησαν ανθρώπους και δεν είχαν δικαίωμα. Ένας αστράς! Αστράς! Είδες πρόοδος ο ψόφιος. Τα βάζει τώρα και με τους παρήκους. Από ποιο χωριό είπαμε? Δοξόμπους! Δοξόμπους! Δοξόμπους, από εδώ δίπλα δηλαδή. Ναι, στα 5 μίλια, εμείς βγάζουμε το ψάρι. Τέλειωσαν όλα αυτά, γέρο μου. Θα δεις, θα σας προστατεύσει η νέα αρχή, η νέα τάξη. Όλα θα αλλάξουν. Κάθε χωριό από μόνος του αποφεύγει τους κινδύνους. Θα δεις. Με λένε Μάζαρη και δεν έχω νέα από το γιο μου. Φύγε τώρα. Φύγε. Ώρα να φύγετε. Ώρα να τα μαζεύετε. Ακούτε. Οι άνθρωποι του νέου βασιλιά είναι στη σκάλα και θα σας πιάσουν. Πάρτε το ποτάμι πίσω σας. Περάστε τα καλάμια. Θα βρείτε πόρο 2 μίλια ψηλότερα! Αφήστε μας εν ειρήνη! Κι ας σας συγχωρέσει ο Θεός! Μόνο φύγετε! Δεν κρατάνε σκλάβους αυτοί! Θα ποτίσετε τη λίμνη με το αίμα σας! Έφυγαν, φτάνει! Σταματήστε! Ποιος από εσάς ρίχνει με καλαμένες αίτες? Εγώ αφεντικό. Είσαι και λέγεσαι Ξένος ο Μάζαρης, ακόλουθος. Από σήμερα είσαι στρατιώτης. Με καθήλωσαν τα βλήματά τους, αλλά μπόρεσα να δω τη ζημιά που τους έκανες. Πήραν μαζί τους 2 σκοτωμένους και άνω των 4 τραυματιών. Και οι περισσότεροι με τα καλαμάκια σου. Στο Μελένικο θα σου δώσουμε τη νέα σου εξάρτηση. Ας μην κλωτσούσε τ' άλογο και θα σου έδειχνα εγώ. Ατυχία, ατυχία. Παραλίγο να με τρυπούσες. Τίποτα. Είχα πολύ καλοζυγιασμένη σπαθιά να σου στείλω. Στη μέση τα σε έκοβα. Τυχερά είναι αυτά. Καλά που σε έκοψε το άλογο και τον τρυποντισμό δικός μου. Συμβαίνουν, αλλά ήμουν πολύ άτυχος. Και τώρα είμαι αιχμαλωτός. Δεν βαριέσαι. Κινδυνεύεις λιγότερο αφού νικηθήκατε. Και δεν είναι μόνο εδώ. Απ' τις Σέρρες σας διώξαμε. Απ' τη Θεσσαλονίκη επίσης. Πλάνητα στα γύριζες 1-2 εβδομάδες. Ώσπου κάποιος φιλόδοξος μικρός θα σου άναβε τη σαϊτιά στο κεφάλι. Τώρα θα μπω στη δούλεψή σας. Πρόσεχε, άφριε μου, από ό,τι πονάω. Ήσυχα, ήσυχα. Είμαι ανώτερός σου και μην μιλάς έτσι. Όλα καλά, σεβαστέ. Να είναι καλά το μακεράκι σου. Τον έριξες μονομιά στο σιδερωμένο. Αυτός ο σπόρος είναι το κάθαρμα που με έκοψε με πονηριά. Αυτός και όχι άλλος. Μη μιλάς τώρα, ενοχλείς. Ποιος είσαι, μωρέ, και πώς σε λένε? Ξένος ο Μάζαρης, αλαγάτορας. Καμιά σχέση με το μαμόγερο που τιμώρησα στο Δοξόμπους? Τι δουλειά έχει ο χωριάτης στα σκέρι σου? Δεν θα προλάβεις να προκόψεις τη νέα σου θέση. Δεν θα δεις το πρόσωπο του βασιλέα σου, ατύχημα θα σου συμβεί. Να σκάσεις και να μιλάς καλύτερα. Ζέπελη, γραμμή στην προβίστα. Στρατολόγησε ντοπιούς και στήσε οχύρωση για εγωπρόβατα. Στη Ζύχνα δεν καθόμαστε με τίποτα. Θα πάω αυτοπροσώπως να επιβλέψω την εκένωση. Ξένε, στο χωριό σου, εκαθαρίσεις. Να συλληφθούν οι αντιφρονούντες και να επιστρέψω ως αύριο. Δεν έχω άνθρωπο να αφήσω στο πόδι μου. Για όλα αυτά η βασιλεία μου ευχαρίστως άκουσε την εισήγηση του Αγιωτάτου Πατριάρχη και σε δέχομαι ως επίσκοπο Εζιβών με τα κανονικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από το λειτουργήμά σου. Σφραγίδα και μηνολόγημα. Θα πω κάτι. Αντιμετωπίζουμε κόλαση προβλημάτων. Τίποτε ορθό δεν άφησε η παλαιά διεφθαρμένη εξουσία. Θεσμοί, αγαθό της, απάθεια, ήθη συμπεριφορά βρίσκονταν μακράν αυτής της θύρας. Άρχεστε εξ σπουδαίων. Γι' αυτό ας ζητήσουμε την ευλογία του νέου μας Πατριάρχη και ας στρωθούμε στη δουλειά. Χρειάζεται πίμνη αυτό το πίμνιο να ξεθαρέψει. Να το προσεγγίσουμε. Όλον η εμπειρία θα βοηθήσει. Ζητώ από σένα, νοτάριε, που η συνετή σου στάση δε σε παρέσυρε στη δίνη των καιρών, παραμερίζοντας τα προσωπικά σου συναισθήματα, να βοηθήσεις τη σωτηρία των θεσμών. Η πολιτική έναντι των μονών, η συνεργασία με ταυτόν, θα είναι το κύριο μέλημά μας. Δεν πρέπει αλότριες παρεμβάσεις να απομακρύνουν την μία και Αγία Εκκλησία από το έργο της. Να ελέγξουμε τις ανομαλίες και την αυτοτέλειά μας να διατηρήσουμε ως κόρην οφθαλμού. Είμαι πολύ άρρωστος. Ίσως έρθω στο μοναστήρι, δεν ξέρω. Είναι δύσκολο να ζεις με τον ξένο αρχηγό στο χωριό. Δύσκολο και σκληρό. Πάντως εγώ το είπα. Να δούμε αν θα πάει να μείνει στη σκάλα. Τελικά δεν πήγε. Έμεινε στο χωριό. Τέλειωσε ο πολυθρήνητος πόλεμος, ο πιο αιματηρός. Δεν ήταν Σλάβοι ούτε Τούρκοι. Εμείς είμαστε, μεταξύ μας. Ο γιος με τον πατέρα και αδελφός με αδελφό. Ο νέος βασιλιάς, η φύτρα του αυτοκράτορα, με διάγγελμα, γαληνεύει τώρα τα πνεύματα και ειρηνεύει την περιοχή. Καλή είναι η στρατιωτική φάλαγξ και οι προσταγές των ανωτέρων, ο εθισμός στη μάχη και η κούραση στις φρένες των ανθρώπων μετά από τον πόλεμο, εάν όλα γίνονται για κατάλληλο και ευάρμοστο σκοπό. Καλύτερη όμως είναι η πνευματική παραμυθία και η ώριμη γαλήνη ενός καλοκαρπισμένου χωραφιού, όπου οι θεριστές αναπαύονται μετά τη δουλειά τους και όπου οι τριγητές αφήνουν το χορό να τους παρασύρει. Η βασιλεία μου εξωθήθηκε πολλά χρόνια σε έναν άγωνο βίο, τασσόμενη κατά της αδικίας και του σφετερισμού. 7 χρόνους σε εκστρατείες σπατάλησε το αίμα της και χωρίς τις απλές χαρές της ζωής διαβίωσε. Με δάκρυα στα μάτια παρακολούθησε τους φόνους και τους χωρισμούς αγαπημένων χωρών στα δύο. Έζησε τον δρόμο των παιδιών και τον απορφανισμό της γης. Στις Σέρες παραλίγο να πέθαινε. Και στο Πετρίτζι βαθυτάτια έλαβε πλήγη. Στην Ξάνθη προδόθηκε και ακυρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα διατάγματά της. Αλλά το δίκιο και η στρατηγική, η θέληση και η σοφροσύνη επιτέλους υπερίσχυσαν. Οι γέροντες που εμπόδιζαν την πρόοδο, στοχαστικά αδρανούν στα διαμονητήρια που ευμενώς τους παρεχώρησα. Ο πόλεμος δεν είναι πια παρόν. Πάθη των σωμάτων, βρασμοί της ψυχής, χύσεις αιμάτων και η αναπόφευκτη αδικία που τα ακολουθεί, όλα με το ειρηνοποιό μου χέρι ερρύθμισα και τακτοποίησα με δικαιοσύνη, μοιράζοντας το δίκαιο εκεί όπου και δικαιότερος από εμένα δεν θα απέφευγε την αδικία. Τώρα να γυρίσετε πίσω και να ζήσετε σε αρμονία με την κατάστασή σας. Άλλοι θα προσλάβουν τα αξιώματα που εσείς κατήχατε, αλλά δεν θα πειραχτεί τρίχα της κεφαλής σας πλέον. Η στάση σας θα είναι αντικείμενο αποτίμησης από τους πιστούς μου υπαλλήλους. Αν αδικήσατε, έλαμψε η συγνώμη μου. Κι αν αδικηθήκατε, ιδού ο χρόνος. Μάρτυρας αψευδής εμπρός σας, να το αποδείξετε. Όμως τα θεμέλια σύονται, οι απειλές μεγαλώνουν, Κι έτσι αδύναμους όλοι ζητούν να μας κατασπαράξουν. Κύριε, βοήθη.